πρόσημο μπροστά. Ναι, βεβαίως. Απλώς διαρθρωτικές αλλαγές δεν είναι δημοσιονομικά μέτρα. Αλλά μπορεί να είναι εξίσου βαριές πολιτικά. Είναι. Διαρθρωτική αλλαγή είναι στο φορολογικό πεδίο. Βέβαια. Η διαρθρωτική αλλαγή είναι αλλαγή του ΦΠΑ. Ναι, βέβαια. Διαρθρωτική αλλαγή είναι στο συνταξιοδοτικό, αν λέω κτλ. Όλα διαρθρωτικά λέγονται. Σε ποια κατεύθυνση πάει, ποιον επιβαρύνει κτλ. Και δεν υπάρχει λέω Σαραφείο. Προφανώς δεν παρακολουθείτε ορισμένοι. Δεν υπάρχει παιδιά ζωή χαρισάμενη. Εδώ θα εξαρτηθούν όλα, καταρχήν δεν υπάρχει υπό καμία συνθήκη ζωή χαρισάμενη, να το θέσω έτσι. Αλλά εδώ θα εξαρτηθούν όλα, και αυτό λέμε και άπαντες, και από εδώ και από εκεί και από παραδέπλα κτλ. Θα εξαρτηθούν από το περιεχόμενο και την κατεύθυνση αυτών των αλλαγών στους οποίους αναφέρεται ο Γιώργος. Πάντως φαίνεται ότι ως ένα βαθμό πολύ αργά, αλλά σταθερά, και σε αυτό έχει παίξει ένα ρόλο η ελληνική κυβέρνηση, αμφισβητείται για πρώτη φορά και ξυλώνεται λίγο το πουλόβερ της λιτότητας στην Ευρώπη. Δεν είμαι σίγουρος. Ξυλώνεται το πουλόβερ. Δεν είμαι σίγουρος. Ξυλώνεται. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως για την Ολλανδία. Το κόμμα του κυρίου Ντάιζελμπλουμ ιτήθηκε στις δημοτικές εκλογές, έχασε και έχασε την πλειοψηφία στην Άνω Βουλή ακριβώς επί του εδάφους του προγράμματος λιτότητας. Το πρόβλημα είναι ότι οι χρόνοι μέσα στους οποίους εμείς καλούμαστε να υλοποιήσουμε κάποια πράγματα είναι πολύ πιο γρήγοροι από τους ρυθμούς με τους οποίους. Και όχι μόνο αυτό. Και το θέμα είναι. Γίνονται οι αλλαγές στην Ευρώπη. Το κρίσιμο θέμα είναι ότι όλα αυτά είναι συνδεδεμένα με τη χρηματοδότηση. Αν λοιπόν όλα αυτά δεν περάσουν από το Eurogroup, έτσι, χρήμα δεν υπάρχει. Ναι, εντάξει, αλλά όπως... Αυτό ξέρουμε ότι είναι το βασικό όπλο που υπάρχει από την πλευρά των εταιρών. Σου λέει, συμφωνώ. Άμα συμφωνώ, μπορεί να ανοίξει λίγο η κάμπλα. Αν δεν συμφωνώ, ξανά από τη σύνθεση, την ώρα που έγινε η συνάντηση και τη διάρκεια της, φαίνεται, το επαναλαμβάνω, ότι δεν υπάρχει αυτό, το κόψτε το λαιμό σας. Θέλουν όλοι μαζί να κάτσουν να βρουν μια λύση, ο καθένας να την τραβήξει προς τα εκεί που θέλει. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αυτό όμως από την άλλη πλευρά δίκιο έχει. Αλλά από την άλλη πλευρά αυτό πιέζει και την δημιουργεί συνθήκες πίεσης και στην κυβέρνηση. Βεβαίως. Δεν σου λέμε κόψε το λαιμό σας. Ακούσαμε 6 ώρες, 4 ώρες, 3 ώρες. Ήρθαμε όλοι, είπαμε. Τώρα φέρτα. Πάντως, εάν εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση έφερνε στη Βουλή ως νομοσχέδια αυτά τα οποία έχει ψηφίσει η Γερμανική Βουλή ως νομοσχέδια στους τελευταίους 6 μήνες, θα μας λέγανε ότι θέλουμε να κάνουμε την Ελλάδα Βόρειο Κορέα. Εντάξει. Και στις αυξήσεις στους μισθούς και στο κοινωνικό κράτος κτλ. Ένα άλλο, το οποίο είναι ένα βασικό πρόβλημα της Ευρώπης και το οποίο αυτή τη στιγμή είναι άλυτο. Το ότι δεν συμπίπτουν οι εκλογικοί κύκλοι. Αφού δεν συμπίπτουν οι εκλογικοί κύκλοι, κάθε φορά όλο και κάποιος έχει εκλογές και κάποιος θέλει να το παίξει σκληρός, χαλαρός, διαλλακτικός, αδιάλλακτος κτλ. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ωραία. Παιδιά, κλείνουμε εδώ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Καλημερίζουμε και τους δύο. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Διάλειμμα με βάση αυτό βέβαια θα πορευτούμε σήμερα, να αναλύσουμε, να δούμε και τις ιδιαιτερές. Άρχισε λίγα λεπτά ο Παπαδημητρίου να δούμε τη δική του αποτίμηση από τα χθεσινά.